Wrestling News GR εδώ. Είμαι ο Reaper και σήμερα θα σας φέρνω το Raw Review από το Raw βέβαια που συνέβη την ε, περασμένη Δευτέρα προχθέ, σήμερα Τετάρτη. Ανεβάζω αρκετά νωρί το Raw Review, δεν ε, έχω ανεβάσει SmackDown Review, μπορεί αρκετοί να αναρωτιέστε γιατί. Ε, ε, έκανα το Review, το θέμα είναι ότι κάτι έγινε με το αρχείο, διαγράφηκε το audio, ο ήχος. Και έτσι δεν ήθελα να κάτσω να το ξανακάνω όλο από την αρχή και τέτοια και αποφάσισα να ανεβάσω κατευθείαν το Raw Review το SmackDown δεν ήταν άσχημο show. Ε, θα πούμε και κάποια πράγματα ε, μέσα σε αυτό το review για το SmackDown με αφορμή κάποια άλλα που έγιναν σε αυτό το ρο. Οπότε πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο προχθεσινό ρο. Πρώτο match βραδιά, ξεκινάμε με match και opening λοιπόν match είναι ένα handicap match το οποίο το είχαμε και στο SmackDown. Σέμου και Ρέντι Ορτον εναντίον του Big Show. Βέβαια η αφορμή για αυτό το match είναι το ότι ο Big Show στη WrestleMania έκανε KO punch και ο ε, και στου δύο, σε Όρτον και σε όταν είχε βέβαια τελειώσει το μάτς και είχαν χάσει από τη Shield Έτσι λοιπόν στο SmackDown το μάτς τελειώσε με Count Out Ο Big Show έφυγε από το μάτς και ανοίξαν ο Jordan Εδώ δεν είχαμε κάτι τέτοιο αλλά είχαμε Clean Victory Το μάτς ήταν αρκετά καλό ειδικά για opening Ένα electric chair από τον Seamus στο Big Show Πραγματικά θεαματικό, και εντυπωσιακό που κατάφερε ο Samus να σηκώσει τον Big Show στους ώμους ε, κατάφερε ο Giant κατάφερε να αντισταθεί αρκετά στους δύο πρώην World Champions και δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από αυτό που συνέβη γιατί ήδη το σκάσε μια φορά ο Big Show από το match την Παρασκευή τώρα σε αυτό εδώ χάνει κλίν ε, ήταν καλό το match μου άρεσε περισσότερο από, αυτός, από αυτό της Παρασκευής είχε και ωραίο τέλος ο, ο Orton είχε το πάνω χέρι και την ώρα όμως που ετοιμαζόταν για, για RKO ο Big Show τον έσπρωξε στα σκηνιά, Μετά, όταν ξανά ήρθε, ο Orton τον έπιασε από το λαιμό. Τσόκσλαμ λοιπόν πήγε να του κάνει. Και εκείνη την ώρα μπαίνει ο Samus στο Browning στον Big Show, ο οποίο ε, αφού παίρνει όρτο από τα σκηνιά έρχεται και τρώει RKO. Έτσι λοιπόν, νικάνε οι faces. Και έχω πει ότι θέλω ο Orton, να γυρίσει χιλ, γιατί μέχρι τώρα και αυτό που γίνεται, παρόλο που νικάει, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ στάσιμο και ότι δεν απολαμβάνει δηλαδή αυτό που κάνει. Έτσι μου φαίνεται. Τώρα θα έχουμε και στο SmackDown πάλι Match Samus και Randy Orton εναντίον Big Show και Mark Henry. Γιατί ο Mark Henry έχει αρχίσει τι επιθέσει ενάντια στο Samus. Κάτι που ίσω οδηγήσει σε πιθανό feud. Θα δούμε και στο SmackDown αυτή την Παρασκευή. Επόμενο segment τη βραδιά έχουμε τη 3MB. Ε, τον Heath Slater, τον Jeter Mahal και τον Drew McIntyre οι οποίοι βγαίνουν στο ring και καλούν έξω τη Shield. Αυτό συμβαίνει γιατί στο Friday Night Smackdown Είχαμε επίθεση από τη Shield στη 3MB την ώρα που η 3MB πήγε να επιτεθεί στον Triple H. Ε, τελικά τις φάγανε η 3MB και τώρα καλ, καλούσαν έξω τη Shield. Όμω κάτι τέτοιο δεν συνέβη γιατί ο Brock Lesnar τελικά θα του κάνει την έκπληξη. Είναι αυτό λοιπόν που βγαίνει ε, αντί για τη Shield και κατευθείαν πάει και επιτίθεται στη 3MB. Διαλύει όλη την ομάδα έναν προ έναν. Sky f F5 σε όλους και μάλιστα στο Heath Slater ο οποίος είναι και ο αρχηγός επιβάλλεται δηλαδή να έχει μια έτσι προσεγμένη μεταχείριση τρώει δύο F5 τα οποία μάλιστα ήταν πάνω στο barricade όσοι είδατε το Rock, ξέρετε ήταν αρκετά καλή στιγμή διέλυσε λοιπόν όλη τη 3MB μόνος του ο Lesnar πόσο jobbers είναι λοιπόν οι τρει αυτοί μετά ο Paul παίρνει το μικρόφωνο και μαζί με τον Lesnar μπαίνουν στο ring και λένε πως οκ... Ε, okay, ο Χέιμαν παραδέχεται τον Triple H για την νίκη του στη Μένια και ότι τα κατάφερε. Ίσως κατάφερε κάτι που κανείς άλλος αυτή τη στιγμή στο WWE, όπως είπε ο Χέιμαν, θα μπορούσε να κάνει νίκη σε τον Μπροκ Λέσναρ. Ε, και είπε όμως ότι τώρα το σκορ είναι 1-1, δηλαδή είμαστε ισόπαλοι και δεν μπορούμε να έχουμε δύο top superstars. Μπρόλερ, όπω θέλετε, πείτε το στην WWE. Έτσι, προτείνει κι άλλο μάτσο Extreme Rules και μάλιστα Steel Cage Και μακάρι να γίνει θα ήταν καταπληκτικό match μεταξύ αυτών των δύο. Επόμενο match βραδιά για αυτό το ρο έχουμε τη United States Championship του Αντώνη Σεζάρο on the line. Κάτι που δεν συνέβη στη WrestleMania, δεν συνέβη στο ρο μετά τη WrestleMania. Συμβαίνει όμω εδώ δύο εβδομάδε μετά το Showdown Shows. Και ο Αντώνη Σεζάρο έχει match ενάντια στον Kofi Kingston. Ήταν βασικά εντελώ από το πουθενά αυτό το match. Ε, δεν είχαμε feud μεταξύ αυτών των δύο ή ένα match, ξέρω εγώ, non-title match ε, σε Ross. Είχαμε ένα στο SmackDown βέβαια που νίξε ο Kof και αυτή ήταν η αφορμή για το title match. Το match εδώ ήταν αρκετά καλό, μου άρεσε πολύ και ο Kof Kingston πιστεύω είναι το σωστό άτομο να κάνει feud με το Cesaro και μακάρι να πάνε σε feud από εδώ και πέρα, ίσως για το Extreme Rules. Α πάνε απλά για ροζ, δεν ξέρω, αλλά θέλω να δω ένα τέτοιο feud. Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ε, γιατί στο ring αυτοί οι δύο, δεν ξέρω αν συνεργάζονται καλά και αυτά, αλλά βγάζουν ωραίο θέαμα, όπω να το πω τέλο πάντων. Προ το τέλο του match, αφού είχαμε δει αρκετέ θεαματικέ κινήσει, springboards από τον Goff Kingston, uppercut από τον Σεζάρο και ένα Trouble Paradise το οποίο απέτυχε γιατί ο Σεζάρο έπεσε έξω από το ring, είχαμε μια σειρά από ρόλα pins. Αυτή λοιπόν η σειρά από ρόλα pins οδήγησε στον Goff Kingston να σηκώνει τον Σεζάρο με μια αρκετά θεαματική κίνηση και να του κάνει Traveling Paradise από το πουθενά. Και έτσι, 1-2-3, ο Kofi Kingston είναι ο νέος United States Champion. Πραγματικά το, το, το match ήταν πάρα πολύ καλό. Και ειδικά το τέλος ήταν το αποκορύφωμα και έχουμε νέο United States Champion. Κάτι που εμένα, εντάξει, δεν με χάλασε ο Kofi Kingston, μου αρέσει ο Kofi Kingston. Και χαίρομαι που ξανά χρησιμοποιείται σωστά και ελπίζω να τους δούμε σε feud γιατί σίγουρα θα έχει rematch close ο Σεζαρό Οπότε μπορεί να πολύ εύκολα να κάνω ένα build up και ίσως δούμε το ρημά του Σεζάρου στο Extreme Rules. Οπότε, όλα μια χαρά προ το παρόν. Επόμενο όμω segment αυτή τη βραδιά είναι ο νέο World Heavyweight Champion, ο οποίο έκανε και segment στο SmackDown, μάλιστα ήταν το opening segment. Όμω, εκεί είχε προβλήματα με τη φωνή, ο λαιμό του ήταν κλεισμένο όπω καταλάβαμε, δεν ήταν ένα τόσο καλό segment. Εδώ έχουμε ένα πολύ καλύτερο, όπου ο Dolph λέει πως επιτέλους έφτασε η ώρα και είναι ο World Champion και συμφωνώ 1000% επιτέλους It was about damn time όπως είπε και αυτός όταν κέρδισε τη World Johnny και είπε πως πολύ δύσκολα κάποιο Superstar θα αλλάξει το γεγονός ότι ο Ziggler είναι Champion Όμω ο Αλμπέρτο Τελρίο είχε μια διαφορετική άποψη και μάλιστα αποφασισμένο βγαίνει στο ring παρόλο που είναι και τραυματία και λέει ότι θέλει rematch για τη World Journey Γιατί έχει αυτό το δικαίωμα αφού έχασε με Kassin, Μην ξεχνάμε την περασμένη Δευτέρα Βγαίνει και λέει αποφασισμένος πω θέλει το match και το rematch του εκείνη τη βραδιά στο Rock Ο Ziggler λοιπόν ετοιμάζεται για το match Ξεκινάει το match ε, Βασικά δεν χτυπάει το καμπανάκι νομίζω Όχι δεν χτυπάει Αλλά είναι όλοι έτοιμοι ξέρω εγώ να ξεκινήσουν Ο Swagger όμως βγαίνει από το πιθανά μαζί με τον Golter Και επιτίθεται ο Swagger στον Alberto Del Rio. Χτυπώντα επιπλέον το τραυματισμένο πόδι του τελείω, κάνοντα και το Unlock, προσπαθώντα να σπάσει τον Αστράγαλο. Βλέπουμε και το Bono ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του τελείω, σε αυτήν εδώ την εικόνα. Έτσι, το match για τη World Journey ακυρώνεται. Ήμουν ενθουσιασμένο εκείνη τη στιγμή και έκπληκτο, δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Δηλαδή, δεν περίμεναμε τίποτα να έχουμε World Championship match στο RO. Ε, και τελικά λύθηκαν όλε οι απορίε με αυτά που έγινα μετά. Επόμενο μάτς βραδιάς είναι ένα tag team match το οποίο παιδιά έχω βαρεθεί πραγματικά να το βλέπω, το έχουμε δει 500.000 φορές Είναι η team θέλει να tag team champions ενάντια στους prime time players Το match αυτό δεν κάνω πλάκα, παίζει να το έχουμε δει καμιά 15 αριά φορές, μπορεί να λέω και λίγο Και είναι, δεν ξέρω, είναι τραγικό να βλέπουμε ότι είχαμε ένα καλό tag division με την Team Hell No να αλλάζει πολλά πράγματα, ε, την εισαγωγή των ε, Team Road Scholars και των The Funk στο Tag Division να αναπτύσσει κι άλλο. Ε, έτσι τουλάχιστον πιστεύαμε γιατί δεν ανέπτυξε τίποτα όλο αυτό. Ακόμα βλέπουμε το match ε, PTP και Team Hell No και ακόμα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Η Team Hell No βγαίνει στην κορφή δηλαδή δεν γίνεται για να πάρει title shot η ομάδα του Darren Young και του Titus O'Neill. Απλά είναι εκεί σε ένα job match στο οποίο εντάξει δεν απόλασα και τόσο αυτή τη φορά γιατί είναι πολύ μονότονο, δεν ξέρω. Ε, νίξαν πάλι την Χελνό no, με τον ίδιο τρόπο, ο Chokeslam και μετά Flying Headbutt από τον Daniel Bryan. Τώρα θέλω να δω ποιο θα πάρει τι ζώνε από την Team Hell No, ποιο θα είναι ο επόμενο αντίπαλό του, λέτε να είναι Team Road Scholars. Τι να πω, δεν, δεν ξέρω. Μπορεί να πάνε πάλι σε feud με τη Shield, μπορεί η Shield να κάνει compete για τι τάξει ζώνε, δύο από τα μέλη τη τέλο πάντων. Θα δούμε, ελπίζω να αξιοποιήσουν όμω και να κάνουν κάτι καλό με τι τάξει ζώνε. Επόμενο μα βραδιά! Μιλώντας για ζώνε. Έχουμε τον Intercontinental Champion σε match όμω. Η IC Championship δεν είναι on the line. Ενάντια λοιπόν στον R-Truth εδώ, ένα non-title one-on-one match. Ο R-Truth ε, πίστευα ότι θα κάνει feud όπω είχα πει με τον Damian Sandler. Τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Τώρα φαίνεται πω μπορεί να κάνει feud με τον Wade Bart. Και γιατί το λέω αυτό. Το match αυτό ήταν αρκετά καλό, πρέπει να πω. Αν και δεν περίμενα να είναι τόσο καλό, ήταν αρκετά καλό. Και το θέμα είναι ότι ο Art Truth βρήκε τρόπο και στο τέλο πήρε την νίκη ενάντια στον Intercontinental Champion. Κάτι που δεν περίμενα με τίποτα. Δηλαδή, περίμενα αυτό το match να ήταν ένα job του Truth στον Bart. Και παρόλα αυτά, ο Underdog, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Truth, πήρε την νίκη ενάντια στον Champion. Ε... Έτσι λοιπόν, ε... αυτό σημαίνει ότι μπαίνει στη γραμμή, ίσω γίνεται και first contender. Για την IC Championship, όμω μάθαμε ότι στο main event, το ακόλουθο main event που είναι σήμερα Τετάρτη, θα έχουμε ένα battle royal. Αν δεν κάνω λάθο, του Man Battle Royal, όπου θα αποφασιστεί ποιο θα είναι ο first contender για την IC Championship του Barrett και πιθανώ match μεταξύ του νικητή και του Barrett στο Extreme Rules. Και μάλλον εγώ βλέπω πω αυτό θα είναι ο Artruth. Θα δούμε και θα συμβεί στο main event σήμερα. Επόμενο match βραδιά είναι άλλο ένα tag match το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Αλλά ούτε αυτό μου άρεσε. Ήταν οι Team Road Collars ενάντια στον Σαντίνο Μαρέλα και τον ε, Great Kali. Το match δεν ήταν καλό. Βασικά ήταν περισσότερο filler πιστεύω. Και αυτό είναι που με ενοχλεί γιατί οι Team Road Collars και ο Σάντεο και ο Rhodes έχουν πολλά skills. Ακόμα και αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω tag team, α του πάνε σε σύγκριση competition. Αλλά δείξανε το WWE πριν κάποιου μήνε ότι ούτε έτσι μπορούν να του χρησιμοποιήσουν και έτσι του ξανακάναν ομάδα. Τέλο πάντων, ο Σαντίνο σε κάποια φάση σκάει ε, το φίνισερ του κόμπρα στον Ντάμερ Σάντο και εκεί είχα μείνει, έλεγα τώρα, μόνο και νικήσουν οι βλάκε. Δηλαδή, πραγματικά μα είχαν τι μυρωδέ κολλέ από αυτό. Και μετά γίνεται ένα distraction με όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε στην εικόνα έξω από το ring με τον Κόντι Rhodes να πάνε επιτεθεί στον Hornswaggle. Τον καλή να σώσει τον Χονσουάκη και κάπω έτσι με το distraction ο Σάντο ο Nikkei, του Σαντίνο. Με ένα ρολα πιν και παρόλο που πήραν αυτή τη νίκη, δεν γίνονται over, δεν προχωράνε, δεν πάνε κάπου. Δηλαδή, η τίμη και ξεχωριστά οι δύο αυτοί οι superstars, γιατί δεν υπάρχει χώρο, πιστεύω, για καλού heal. Αυτή τη στιγμή στο midcard είναι αρκετοί midcard heals. Αν γυρνάγαν faces, θα είχαν περισσότερες ευκαιρίε στο midcard, αλλά έτσι δεν πάνε πουθενά. Ελπίζω να αλλάξει αυτό, να του δοθούν ευκαιρίε πραγματικά. Το επόμενο segment έχουμε τον Jared the King Lawler όπου βγαίνει και κάνει τη δουλειά ουσιαστικά των ονείρων του. Καλεί το φαντάγκο στο ring για να του πάρει συνέντευξη. Και εντάξει τελικά δεν πάνε όλα καλά, θα δούμε συνέχεια τι συνέβη. Όμως να πω πρώτα απ' όλα ο φαντάγκο πραγματικά μετά τη ρεσελμένια τη νίκη του επί του Τζέρικο και επομένως την τη νίκη στο debut του ο φαντάγκο σε pay-per-view και το 1-0 στη μένια έχει γίνει πραγματικά πανικός με το theme song του, γενικά με το χαρακτήρα αυτό, όλοι τραγουδάνε το theme του Fandango, όταν βγαίνει το universe ε, τραγουδάει μαζί με, το, με τη μουσική και είναι πραγματικά, στην αρχή βλέπαμε όλοι να του λένε you can rest και τέτοια ότι δεν μπορεί να κάνει compete, μετά όμως αφού τον είδαμε και όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα Εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει, δεν περίμενα να κάνει αυτό που έκανε στη Μένια, ήταν αρκετά καλό το μάτς Και τώρα σίγουρα διαψεύδει πολλά άτομα που λέγανε ότι θα είναι χάλια, ο Φαντάγκο δεν θα καταφέρει τίποτα και τέτοια Ουσιαστικά δεν λέει τίποτα, απλά ε, αφού διώχνει το Τζέρι από το ring, γι' αυτό είπα και ότι δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελε ο Τζέρι, το King Lawler Αλλά λέει ουσιαστικά ότι... Όλοι πρέπει να μάθουν πώ να λένε το όνομά του και αρχίζει με το universe έτσι και παίζει κάπως θα το λέγαμε, προσπαθώντα να του μάθει να λένε το όνομά του. Κάτι που σύμφωνα με το φαντάγκο δεν καταφέρνει σωστά. Οπότε του λέει να πάνε να φαντάγκο themselves. Αντί να πει fuck themselves επειδή είμαστε σε PGR, λέει φαντάγκο themselves. Ήταν αρκετά έξυπνη ατάκα πάντω, με έκανε και γέλασα. Και μ' αρέσει ο Fandango δεν ξέρω γιατί, ίσω φανεί περίεργο. Και εμένα μου φαίνεται κάπω περίεργο. Αλλά μου αρέσει ο Φαντάγκο, δηλαδή και ο τρόπο που τον χειρίζεται τον WWE πιστεύω ότι ίσω έχει και αρκετό potential κάποτε να γίνει και champion, ε, σίγουρα mid-card champion θα έλεγα. Μέχρι τώρα είναι πολλά υποσχόμενο, έχει δείξει αρκετά πράγματα. Για να δούμε όμω, αν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Γράψτε μου και στα comments τι πιστεύετε για το Φαντάγκο. Πάμε όμω τώρα στο επόμενο μα βραδιά, όπου World Heavyweight Champion ο Dolph Ziggler με ένα entrance εντελώ διαφορετικό έχοντα τη ζώνη με αυτόν τον τρόπο γύρω από τη μέση του. Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ ε, ήταν κάτι, μια καινοτομία, κάτι διαφορετικό που δεν έχουμε ξαναδεί και ο Ziggler κάνει στη την παρουσία του ως World Champion. Τα πράγματα βέβαια ε, θα πάνε καλά. Στο πρώτο του match είναι ενάντια στο Jack Swagger, είναι ένα non-title match. Όμω ο Swagger πήρε αυτό το match με τη βοήθεια του Teddy Long, ο οποίο μου φαίνεται ότι θα γυρίσει και χίλ και κάτι θα παιχτεί εκεί με τον Booker T και θα τσακωθούν και τέτοια. Ίσως προσπαθεί να βγάλει τον Booker T από το general managing του SmackDown. Κάτι τέτοιο πιστεύω θα συμβεί. Τέλο πάντων όμω τώρα περνάμε στο match το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό match. Ε, αυτοί οι δύο παλιά ήταν μαζί tag team και manager του CV Guerrero. Τώρα έχουν χωρίσει, πιστεύω καλύτερα που έχουν χωρίσει, πάνε πολύ καλύτερα σε singles career και το match ήταν το match of the night για μένα σχεδόν σίγουρα. Βασικά, ναι, σίγουρα αυτό και το Cesaro Kingston ήταν τα δύο καλύτερα match. Αυτό θα έλεγα match of the night. Το τέλο ήταν αρκετά ωραίο όπου ο Σουάγκερ παίρνει τον Ζίγκλερ, τον πετάει στη σκηνιά, χτυπάει ο Ζίγκλερ με το κεφάλι και ζαλίζεται κάπω. Μετά τρώει ένα ρόλα πιν και χάνει από τον Τζακ Σουάγκερ. Α, στην αρχή με πείραξε κάπως που έχασε ο Ντόλφ Ζίγκλερ γιατί είναι ουσιαστικά το δεύτερο τρίτο match του Sun World Champion. Νίξε τον στο SmackDown, αλλά οκ, okay, ήταν το πρώτο match τότε, τώρα το δεύτερο και χάνει. Αυτό αυτόματα βάζει το Σουάγκερ σε title hunt, opportunity. Αλλά δεν μου άρεσε στην αρχή, μετά μου άρεσε γιατί είδα και τι έγινε μετά. Όπου είχαμε επίθεση από τον Τελρίο, εκδίκηση ουσιαστικά για αυτό που συνέβη λίγο πιο πριν στο show που μιλήσαμε κιόλα. Και κάνει το cross arm breaker με το swagger κάτω από το stage. Ο Τελρίο πάνω προσπαθούσε να τραυματίσει το χέρι του. Και όπω μάθαμε από τον Booker T, θα πάμε σε triple threat στο Extreme Rules μεταξύ Swagger, Del Rio και Ziggler. Κάτι που θα είναι πιστεύω καταπληκτικό πραγματικά. Περνώντα στο επόμενο segment, έχουμε το comeback Εντάξει, δεν έλειψε και πολύ. Μια μισή εβδομάδα περίπου του CM Punk, ο οποίο κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε Ross Show, μετά από τη WrestleMania και την ήττα του ενάντια στον Undertaker. Ανεβαίνει λοιπόν πάνω στο ring μαζί με τον Paul Heyman, Παίρνει το μικρόφωνο στην αρχή. Ε, είδαμε και στην προηγούμενη φωτογραφία το ύφο του CM Punk. Και στην αρχή παίρνει το μικρόφωνο, δεν ήξερε τι να πει. Δεν του βγαίνει δηλαδή να μιλήσει, να πει κάτι. Λέω κάτι παίζεται, μετά παίρνει το μικρόφωνο και αρχίζει και λέει ότι ήταν WWE Champion 434 μέρε. Αυτό δεν ήταν αρκετό, ήθελε να κυνηγήσει το μεγαλύτερο accomplishment. Αυτό ήταν να παίξει ενάντια στο Rock. Το έκανε, μετά ήθελε να πάει ακόμη πιο πάνω και αυτό που είναι πιο πάνω και από την WWE Zone αλλά και από το να αντιμετωπίσει το Rock σε match είναι το να σταματήσει το streak. Ε, δηλαδή να έχει match με τον Daker στη Mania. Όπω και έγινε. Δεν μίλησε για τίποτα άλλο μετά από αυτό, απλά, απλά αγκάλιασε τον Πολ Χέιμαν, έδωσε το μικρόφωνο του στον Πολ Χέιμαν και του είπε δεν μπορώ να το κάνω, έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε από το ring, δεν ξέρω εκείνη την ώρα είχα μήνυμα ανοιχτό το στόμα, δηλαδή τι γίνεται, ο CM Punk φεύγει και δεν έχει κάτι άλλο να πει, είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπουμε τον CM Punk να κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι, είχε ακουστεί πριν τη ότι ο Punk... Ε, θα πάρει χρόνο εκτό. Θα πάρει δηλαδή μια μικρή άδεια μετά από το show των shows. Είναι αυτό ο τρόπο να πασάρουν και καλά ότι φεύγει, ότι είναι συντετριμένο από την ήττα του ενάντια στον Τέικερ και ότι θέλει να μείνει λίγο μόνο σου να γίνει κάπω και καλύτερα με, με του τραυματισμού. Γιατί η πτώση αυτή πάνω στο announcer table τότε με τον Τέικερ για το Elbow Drop προσπάθεια τον τραυμάτισε. Και ίσω ήταν αυτό. Το ότι θέλει δηλαδή να πάρει λίγο, θέλει λίγο time off και μετά θα επιστρέψει, ίσω γίνει και face μετά όταν επιστρέψει. Τέλο πάντων, όπω το χειριστεί το WWE, ίσω είναι τραυματία και δεν μπορεί να κάνει compete. Και θέλει το WWE να του δώσει λίγο χρόνο έτσι ώστε να επανέλθει 100% τη φυσική του κατάσταση και υγεία, έτσι ώστε να ξαναεπιστρέψει στα ring. Τι αυτά τα σενάρια έχω σκεφτεί εγώ. Ε, γράψτε μου και στα comments από κάτω τι πιστεύετε, αν έχετε ακούσει κάτι παραπάνω. Περνάμε όμω τώρα στο επόμενο μα βραδιά, το οποίο είναι και το τελευταίο μάτς αν δεν κάνω λάθος είναι ένα αντίβας μάτς όπου η Νίκη Μπέλα ήταν ενάντια στην Γκέιτλιν non title match και με το Twin Magic αυτό που αλλάζουν η Μπέλα Twins BK Μπρή και, και τελικά νίξε την Γκέιτλιν αυτό δεν το είδα το μάτς αν έχω κάνει λάθος συγγνώμη αλλά Main Event Segment Time τώρα ο John Cena, ο WWE Champion βγαίνει με λόγο αυτή τη φορά αν θυμάστε στο περασμένο ρόντου και ο Ryback και μάλιστα σε αυτό το ροό ο Ράιμπακ έκανε και ένα πρόμο που ήταν backstage, ξέρω εγώ, σε ένα black room. Και έλεγε ότι ο Σίνα είναι το άτομο που έχει στοιχείσει στο Ράιμπακ πολλέ φορέ στην DLW Zone και τον θεωρούσε φίλο του. Αλλά όχι μόνο ο Σίνα τον έκανε eliminate από το Royal Rumble Match, αλλά και δεν τον βοήθησε σε καμία από τι περιπτώσει όπου η Shield επιτέθηκε στο Ράιμπακ. Κάτι που ο Ράιμπακ έκανε για το Σίνα, δηλαδή τον βοηθούσε όταν το, του επιτέθηκε η Shield. Και κατηγορεί του Σίνα για το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι DLW Champion Ράι ο Ράιμπακ. Ο Τζαμπ του λέει λοιπόν ότι όλα αυτά που λέει είναι δικαιολογίε και αν ήθελε όντω να κάνει κάτι για την WWE ζώνη να πάει να γίνει first contender, να κατακτήσει τη ζώνη, πολύ απλά θα μπορούσε να βγει την ώρα που ο Σίνα προκάλεσε, έκανε ελεύθερη πρόκληση προ όλο το locker room. Όποιο θέλει να πάει ε, και να προκαλέσει τον Σίνα, face to face, κάτι που έκανε ο Mark Henry. Κάτι που δεν έκανε ο Ράμπα γιατί επιτέθηκε στον John Cena πισόπλατα την περασμένη εβδομάδα. Κάτι που δεν άρεσε και δεν θεωρεί αντρίκιο ο John Cena όπω ο ίδιο τόνισε. Και μάλιστα τώρα του κάνει την πρόκληση και βασικά του δίνει την ευκαιρία να επιτεθεί πρώτο ο Ράιμπακ. Έτοιμο λοιπόν ο Σίνα για μάχη. Το πρόμο που είχε κάνει ο Ράιμπακ λίγο πιο πριν στο Black Room δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Ε, δεν ήταν άσχημο, αλλά όλα αυτά που ποσίνα δηλαδή αποστόμωσαν τελείω ό,τι και να είπε ο Ράιμπακ. Του την είπε εντελώ. Και μετά αφού έφυγε από το ρίξι, σηκώθηκε και έφυγε ο Ράιμπακ. Η Σιλντ βγαίνει. Ακούγεται η τη μουσική τη Σιλντ. Κοκαλώνουν τα πάντα. Ο Σίνα ετοιμάζεται για μάχη. Κατεβαίνει η Σιλντ, διαλύει τον Τζον Σίνα. Του κάνει και triple power Και ο Ράιμπακ απλά κάθεται και κοιτάει. Ε, Μόλι άκουσα τη μουσική τη Σιλντ, αμέσω κατάλαβα πω θα συμβεί αυτό. Δηλαδή ότι θα διαλύσουν τον Τζον Σίνα και ο Ράιμπακ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα και καλά να δείξει το Σίνα πόσο ο ίδιο το Σίνα έκανε όταν η Σίλντε έκανε επιθέσει στο Ράιμπακ. Και αυτό συνέβη όντω. Ο Ράιμπακ δεν βοήθησε, ανέβηκε στο stage και απλά έφυγε μετά. Βλέποντα τη Σίλντε να γυαλεί τον Τζάμπιον και πραγματικά δεν ξέρω πού το πάνε. Είναι τραυματία ο Ροκ όπω μα λένε αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να έχει δηλαδή rematch με το Σίνα. Σημαίνει αυτό ότι ίσω ο Ροκ χάσει τελείω το rematch του ε, γιατί έχουν κάποιο χρόνο. Να πούνε ότι θέλουν το rematch και να μπει ο Ryback για την WWE Zone Δηλαδή που σημαίνει ότι ο Ryback θα γυρίσει heel Τα πράγματα είναι πολύ περιπλοκά Και θα μπορούσε όλο αυτό ίσως και να καταστρέψει το Ryback Γιατί σκεφτείτε ότι είναι fan favorite αυτή τη στιγμή Δηλαδή βγαίνει όλοι φωνάζουν fit me more, διασκεδάζουν και τέτοια Αλλά αν γυρίσει heel Και δεν υποστηρίξει όλο αυτό το heel gimmick και στο ring, ίσω αποτύχει τελείω. Και πιστεύω ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει πολύ καλό χείλο ο Ράιμπακ μπορεί να άλλα άτομα στην εταιρεία, α πούμε, ο CM Punk αυτή τη στιγμή, ή ο Ziggler ή ο Swagger. Θα δούμε τι θα συμβεί. Γράψτε μου, θέλω οπωσδήποτε να μου αφήσετε comments και γι' αυτό και για το τι πιστεύετε για το CM Punk. Γενικότερα, comments σχετικά με αυτό το ρο. Πιστεύω όλοι θα έχετε δει το ρο, εντάξει, και να μην το έχετε δει. θα γράφετε comment αφού το δείτε Αφήστε μου λοιπόν σχόλια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο αυτού του ρορυβιού. Ήταν ένα αρκετά καλό show. Σίγουρα το κοινό δεν ήταν όπω το περασμένο ε, τη περασμένη εβδομάδα. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήταν. Εντάξει, δεν ήταν κακό κοινό όμω και αυτοί φωνάζανε. Και σίγουρα το κοινό είναι ένα ένας πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα για ένα καλό show. Δεν ξεπερνάει εννοείται τη περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν είναι κακό show. Ήταν καλό. Το τώρα περιμένω το Main Event και το Battle Royale για να μάθουν ποιο θα είναι ο First Contender για την Ice Zone που μάλλον θα είναι ο Artruth πιστεύω και περιμένουμε μετά SmackDown και εννοείται το Raw της επόμενης εβδομάδας για περισσότερες εξελίξεις για Extreme Rules Μην ξεχάσετε λοιπόν να αφήσετε σχόλια, να τσεκάρετε και τις σελίδες μου σε Facebook αλλά και Twitter τα links θα είναι από κάτω στο description αυτού του βίντεο Είμαι ο Reaper Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που με είδατε παιδιά So Ο... Oh.